φαντάζ, αλλά εντάξει. Είμαι προπονημένο, στο κουδούνι. Ναι. Εσύ τα βλέπει απ' έξω, φυλάκι. Είμαι λίγο πιο νέο, έχω καλύτερα ρεφλέξ, οπότε ναι. Εντάξει. Το έχω. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε, λοιπόν. Τέλεια, τέλεια. Και πριν δώσουμε την πρώτη ερώτηση, να πούμε το εξή. Δίνω την ερώτηση, δεν κοιτάω οθόνε. Δεν κοιτάτε πιθανές απαντήσεις και αν δω ότι κανένας από εσάς δεν πατάει... Α, λίγο το ποτήρι γιατί κρύβει το καμπανάκι και δεν μπορεί ο κόσμος να διακρίνει αν... Ωραία. Τέλειο. Υπέροχο. Είμαστε, ωραία. Υπέροχο. Μην το βάζεις πολύ κοντά σου. Κάτσε, δεν φτάνω. Τι θα κάθομαι δυο ξαφνικά. Άμα κάθω ξαφνικά θέλω κι άλλο χέρι για να το φτάσω. Δεν θέλω να κουραζόμαι καθόλου σήμερα. Θέλω να κάνω απλά αυτό. Άριστε, και φτάνεις. Ωραία, εντάξει. Ωραία, λέω την ερώτηση. Πάμε. Δεν κοιτάτε οθόνες. Αν δω ότι δεν απαντάει κάτι, ξεκινάω να λέω τις πιθανές απαντήσεις. Okay. Είμαστε έτοιμοι για την πρώτη. Ναι, ναι. Φύγαμε. Ποιο είναι το nickname του graphic designer του Hearthstone Legends και μέλους της Hearthstone κοινότητας. Έλα, Θέρπεν. Πόντο κουλίκι, πολύ σωστό. Εντάξει, ήταν όλες οι πιθανές απαντήσεις ήταν κοντά. Μπας σας μπέρδευε. Τι λέει Valorant. Θέραπον, Θόρπαντ, Θέρεπον, Θέρπεν. Α, νομίζω θα άρχισε να λες τίποτα. Έχει πρώτα βάλω κοντά. Γιατί... Like a boss, κρόμπα. Ωραία, εγώ να κάνω μια ερώτηση. Δεν είπαμε θα τελειώνει πρώτα η ερώτηση και μετά θα χτυπάμε το καμπανάκι. Όχι. Όχι. Δεν υπόθηκε αυτό ακριβώς. Αυτό δεν υπόθηκε. Αυτό δεν υπόθηκε. Ωραία, εντάξει. My bad, τον άφησα. Πριν έχασε. Χθες, αν θυμάσαι, έχασε πόντο Deathlow γιατί δεν περίμενα ολοκλήρωση την ερώτηση για σένα. Με το talent lineup. Ωραία, ωραία. Και πάμε. Να σας δω τώρα. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Ποιο είναι ο μέγιστο αριθμό health που μπορεί να έχει ένα minion. Ξεκινάω λοιπόν τις πιθανές απαντήσεις. Πρώτον, 2.147.483 β. 21.474.836. Τρίτη πιθανή ερώτηση, απάντηση. Ένα minion. Αυτό γίνεται μόνο με εκείνο το Armor Druid, ε. Περίμενε, η τρίτη είναι 214.788.364 και η τέταρτη 2.147.000. Ναι, ο ίδιος αριθμός είναι με ένα παραπάνω μηδενικό, ναι. Στην ουσία. Ξανακάνε μια την ερώτηση ακριβώς. Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός health που μπορεί να έχει ένα minion. Δεν θα απαντήσω γιατί δεν το ξέρω. Οπότε θα στο δώσω σε ένα να το πάρεις την τύχη αν θες. Κάσου... Α, θες να κασωθώ εγώ. Πες. Διάλεξε. Περίμενε, θα το βρω. Ωραία, βρες το. Μισό, πρέπει να τετραγωνίσω κάπου εδώ. Ναι, ρε. Ναι. Κάτσε, δεν τετραγώνεις εδώ. Θα ελενίσω και. Θα ελενίσω. Το Β. Και το ο κύκλος τετραγωνήθηκε. Και είναι το Δέλτα δυστυχώς. Είναι το maximum, ε. Ναι, από εκεί και πέρα θεωρείται ανετικός αριθμός για ποιο λόγο στο Hearthstone και πεθαίνει το minion. Κοντά έπεσε. Έχουμε δει ποτέ minion να πεθαίνει μετά τα 2 δισεκατομμύρια δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχει γίνει φανταστικό. Κάποιος το έχει τεστάρει και έχει πάει στα 2 δις. Ναι, okay. Όχι, εγώ προσωπικά δεν το έχω δει. Τρίτη ερώτηση. Ποια είναι η σπανιότητα της κάρτας Aldrazi Warblades. Μισό. Βαρ. Το πάτσα, θα σκοτώσω. Παραγωγή βαρ. Φίλε, γιατί είμαι τόσο αργός. Παραγωγή βαρ. Όταν το έχεις. Δεν ξέρω καν την απάντηση. Μα από τα μάνα μου σπάσει το χέρι το παιδί. Κοίτα πώς το παίρνει, φοβάμαι. Yeah. Έλα, είναι. Βία. Καταγγέλλω βία. Γιατί βία. Μα κοίτα πώς το χτύπησες. Λοιπόν. Απλά είμαι πιο γρήγορος. Και εκνευρισμένος το βάρεσε, τον είδες το φλέμα του. Όχι, δεν είναι εκνευρισμός, ήταν. Είναι φυλάκι. Είναι φυλάκι. Έλα, είναι φυλάκι. Απλά μου σπρώξε το χέρι και εγώ χτύπησα εδώ, ρε. Κερδίζει αυτό. Καταρχάς, ξέρω κάτι να απάντησε. Δεν έχω παίξει ποτέ αυτή την κάρτα. Α, θες ξέρω την ερώτηση. Ξέχασα την ερώτηση, ναι. Ποια είναι η σπανιότητα της κάρτας Aldrazi Warblades. Το πεντάρι. Epic. Α, το τριάρι είναι. Το Aldrazi δεν είναι. Τζεμπέι το Aldrazi. Παρακαλώ, η παραγωγή να μας δώσει σωστή απάντηση. Το Aldrazi δεν είναι το 3-2. Ναι, είναι common. Πόπο. 3-0 ο Σκουλίκης. Βυθίστηκα, με έκανε τζεμπέιτ με το πεντάρι. Λοιπόν, τέταρτη ερώτηση. Τι λέει ο Defender του Noble Sacrifice να κάνει attack σε περίπτωση που επιβιώσει. Get down. Πού επιβιώσει. Που επιβιώσει. Get down. Τι εννοείς. Λοιπόν, τέσσερις πιθανές απαντήσεις. For Alliance, get down. Haha, I lived. Μου έλεξε η αναβολή, πάω για μάχη. Το Δέλτα θα έλεγα, αλλά τώρα έχω κουμποθεί στο 2. Φιλάκι, έχεις πάρει τον πόντο γιατί είναι λάθος. Πριν δώσουμε τη σωστή απάντηση, τι θα έλεγες. Άμα ζήσει. For the Alliance πρέπει να είναι. Τι, δεν κατάλαβα. Περίμενε, τώρα έχει λύσει παραγωγή εδώ πέρα. Όχι, δεν έχει λύσει παραγωγή. Έχω κάνει πολύ σαφή διατύπωση της ερώτησης. Ήταν λίγο παγίδα. Τι λέει ο Defender Double Sacrifice όταν κάνει attack. Όταν κάνει attack. Μα δεν έχει ζήσει ποτέ το Double Sacrifice. Πώς γίνεται να κάνει επίθεση ένα-ένα μίλιον. Δεν ξαναπατάω γιατί είστε. Δεν μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα τώρα γιατί είμαστε. Φαντάζομαι ότι η Blizzard. Η ερώτηση ήταν σαφέστατη, γι' αυτό δεν πάτησα να πω get down γιατί έλεγε στο attack. Ότι εγώ περίμενα να ακούσω όλη την ερώτηση.
Λυπάμαι, χάσατε. 3-1. Ήπουλη ερώτηση πάντως. Λοιπόν, πέμπτη ερώτηση. Πόσοι Έλληνες παίκτες προκρίθηκαν στο Masters Tour Orgrimmar? Yes, 13. Ήταν 9. Τι? Ωραία. Λάθος κάνετε. Δεν ήταν μόνο 9 οι Έλληνες. Τους μέτρησα έναν ένα. Όχι, δεν έχουν βάλει τα σημάκια τους στο... στον Donkey. Από τον Donkey μπήκε στους δίδες. Άλλο ήτανε. Δεν είναι 9. Exposed παραγωγή από το σκουλίκι. Δεν είναι 9, παιδιά, είναι πάνω από 10%. Ωραία, θα πάρεις τον πόντο. 4-1 γιατί θα πάρεις. Δεν το συζητάω ότι είναι πάνω από 9, αφού κάναμε και ολόκληρο μου review με το Σωτήρι. Και μείωνε ένα πόντο σε μένα που έβαλα λάθος όλες τις απαντήσεις. Τι 9. Τώρα το πρώτο δεν είναι με. Ναι. Δεν έχω. Ναι. Πάνω από 9. Δεν είμαι σίγουρος στον αριθμό τώρα, δεν ξέρω. 11 είναι οι παίχτες. Κι εγώ νομίζω πως 11, νομίζω, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Συμφωνείτε στο 11. Απάντησε πρώτα στο Σκουλίκης, 4-1 λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι για την έκτη ερώτηση. 13 δεν είπα εγώ, δεν ξέρω. Είπε 13. Ναι, αλλά καταλήξατε στο 11. Ναι, πάνω από 9%. Ωραία. Πόσες επικάρτες υπάρχουν συνολικά στο παιχνίδι? Να μπορείς να τις κάνεις collect. Εσύ τις έχεις κιόλες. Τι εννοείς? Αυτό, από το 2014. Ναι, πόσες επικάρτες. Θα δούμε τις επιλογές. Ωραία. 475, 479, 482, 487. Πόσες epic βγαίνει σε κάθε expansion? Σοβαρά, δεν τώρα ξέρω θα κάνεις. Είναι στάνταρ. Κάτι που θα κάνω Deathlord. Έχουν βγει 8 expansion με. Κάτσε, ρε, βγαίνουν 135 κάρτες, αλλά δεν βγαίνουν πάντα 135 σε κάθε expansion. Δεν είναι στάνταρ αριθμός, νομίζω. Δεν είναι, γιατί είναι και σκέψου. Ούτε και το Legendset. Κάτσε, ρε, σε όλο το game. Πάντα εσύ τώρα. Να πάρω τον bot. Το γάμα. Αποκλείται να έπεσε μέσα, ρε. Έπεσε μέσα. Τι λες, ρε! 4-2. Τέσσερις είναι επιθετικές απαντήσεις. Είπε μία από τις τέσσερις. Δεν ήταν κάνουμε. Πριν το γάμο. Υπήρχαν πολλά τσάντζα. Έχεις το κάνει top tech μία στις 15. Το μένα στα 4 του φυλάκι τώρα σε πείραξε. Τέλος πάντων, έλα πάμε. Έβδομη ερώτηση. Θέλω την προσοχή σας εδώ γιατί πάλι θα μου λέτε ότι δεν είναι σαφή η ερώτηση. Τι είπε, ή κάτι σκέφτηκες. Πού το σκεφτώ. Σύμφωνα με τη θεωρία του PT Timer, ποιο είναι ο μέγιστο αριθμό packs που πρέπει να ανοίξει κανεί για να πετύχει μία legendary κάρτα? Ο? 40. Στη 40 είναι guaranteed. Η legendary, τι εννοείς? Παρακαλώ. Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός που πρέπει να ανοίξει κανείς? Σύμφωνα με τη θεωρία του Pity. 40 είναι, παιδιά. Είναι πασίγνωστο αυτό. Όχι, 20 είναι ο μέσος όρος. Παιδιά, έχετε λούσει. Συγγνώμη. Το έχω ψάξει, το έχω διασταυρώσει. Όχι, το έχω βάλει προσωπικά την ερώτηση. Μίλα, Σωτήρη, guaranteed είναι στο 40. Θέλω να διαβάσω λίγο την ερώτηση. Περίμενε, πες. Όχι, δεν πρόκειται για guaranteed. Λέει θεωρία του Pity Timer. Ναι, τι? Αυτό. Όχι, το PT Timer είναι ορισμένο στα 40. Ανά 40 σίγουρα πετυχαίνεις Legendary, αποκλείεται να μην πετύχεις Legendary. Ποια είναι η θεωρία του PT Timer? Αυτό, ότι σου δίνει. Όχι, κάρτα ο μέσος όρος είναι ανά 20 και ότι ανά 40 είναι το. Ανά 40 είναι το guaranteed. Το PT Timer είναι το 40. Κάνουμε και mini game σε κάθε expansion με το Σωτήρι. Και ναι, γι' αυτό και εγώ το ξέρω. Ανά 40 βάζουμε το chat και μαντεύει πότε θα ανοίξει ο Legendary. Μισό, και κάνουμε δωροπάκι. Το PT Timer δεν είναι κάτι που έχει βεβαιωθεί. Είναι η θεωρία του PT Timer που υπάρχει, φαντάζομαι είναι φαν. Περίμενα να το γνωρίζετε αυτό και να είστε και φαν τη θεωρία. Μα το ξέρουμε ότι ο μέσο όρο είναι 20, αλλά άρα, το PT Timer 20. Είναι 40. Κάτσε, είπε 40. Παιδιά, το 40 είναι το guaranteed που έχει πει η Blizzard. Ότι ανά 40 έχει σίγουρα legendary, δεν μπορεί να πέσει έξω. Δηλαδή, άμα ακού κάποιον να σου πει άνοιξα 50 packs χωρί legendary, κάτι λάθο έχει μετρήσει. Okay, εντάξει, το δέχομαι. Δεν ξέρω τι είναι η θεωρία του PT Timer. Αλλά ξέρω ότι το καρβούς είναι 40. Αν είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρω. 4-3 λοιπόν. Π.χ. το PT Timer στα Epics είναι 10. Ανά 10 packs ανοίγει σίγουρα ένα Epic. Κοίτα, πείτε, κοίταξα όλα. Μπορεί και να ήταν 10. Ο μέσος όρος είναι 5 όμως στο Epic. Καταλαβες. Αν άνοιγες ανά 20 packs Legendary, με 250 packs θα άνοιγες όλα τα Legendary του game. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι guaranteed. Όχι, υπάρχουν και άλλοι εκτός από αυτό. Που υπήρχε με τα 20 packs για μια legendary, υπήρχαν και άλλοι κανονισμοί για το πώς ανοίγεις. Επόμενη ερώτηση. Okay. Πόσες φορές. Κάτσε, εγώ γιατί δεν πήρα πόντο εδώ. Όχι, ο φυλάκι παίρνει τον πόντο. Γιατί? Γιατί είπε 40 και ήταν 20. Μα είναι 40. Τσάτ, γράψτε σε παρακαλώ τώρα. Γράψτε chat, το chat. Το πόντο γιατί... πήγαινε στο φυλάκι. Κοίτα, μπορεί αυτό που λέει το PT Timer γι' αυτό τη θεωρία δεν ξέρω αν είναι κάτι διαφορετικό από το στάνταρ που συμβαίνει. Ορίστε, μάθατε και μια νέα γνώση. Κατάλαβε αυτό. Ξέρω, θέλω κι εγώ να το τσεκάρω μετά. Okay. Λοιπόν, πόσες φορές έλαβε πρόσκληση για την τελική φάση του τουρνουά του Hearthstone Legends Season 1 ο Αθάνας? Έλαβε πρόσκληση ή προκρίθηκε? Πρόσκληση. 2. 3. Δεν ξέρω να μετράει. Όταν πήγε φιναλίστ, μετράει σαν πρόσκληση.
Τέτρις. Debated. 5-3. Μόνη ευκαιρία να το φέρεις στα ίσα, φυλακή. Δύο έχουμε μείνει. Περίμενε, κάνεις την ερώτηση, περίμενε. Θέλω να χαλαρώσω λίγο. Ωραία. Πάμε. Πόσους πόντους συγκέντρωσε ο πρωτοπόρος του leaderboard θολωμένος στο Hearthstone Legends Season 1? 13, θα το πάρω για να το πάρει ο Σωτήρης. 13 πρέπει να ήταν. Δεν υπήρχε καν επιλογή. Μέσα είναι 11. Ωραία, άρα... 5-4. Με σπρώχνει κιόλας. Λοιπόν, και είναι μια καλή ερώτηση τώρα αυτή. Ποιος είναι πιο γρήγορος? Πώς είναι οι παίκτες... Ναι, το μάζεψα, το είδες, το μάζεψα. Και στη σκέψη πιο γρήγορος, και στη σκέψη πιο γρήγορος, δεν είναι... Και σύντομα, το βλέπω όμως πολύ κοντά, πολύ κοντά το βλέπω το χέρι. Να κουμπάει, ακούμπα εδώ, να βλέπω, να κουμπάμε κάπου και δύο. Ωραία. Πώς είναι οι παίκτες που δεν έχουν λάβει μέρος σε τελική φάση χάρη στο Legends, ever, αγώνη... Περίμενε, αργά θα το λες αυτό. Πώς είναι οι παίκτες που δεν έχουν λάβει ξανά μέρος σε τελική φάση χάρη στο Legends και από το Season 1, αγωνίζονται στην τελική φάση του χάρη στο Legends as Bringer? Αυτή η ερώτηση είναι σιδηρόδρομος. Καλά, όντως τώρα. Δύο. Σοφάρισε. Θες να μας τους πεις κιόλας για να κάνεις exposed. Ο Ζέκε και ο Βαρεμάρας. Exposed. Α, του Ασμπρίνγκε, στο τωρινό. Okay. Ναι, πώς από πέρυσι δεν είχα παίξει στο τωρινό. Καλά, δεύτερη σερή ισοπαλία. Καλά, με το pity timer που είναι λάθος. Α, κέρδισε πάλι. Και χθες. και ήταν και άλλη μία μετά, με το Masters του Ρόργκριμαρ. Μου το δώσα αυτό το πόντο. Α, ναι, ισχύει. Ενώ απάντησα λάθος. Άρα καλά. Χθες αδικήθηκες. Αύριο θα το τσεκάρουμε σήμερα και αύριο θα πούμε για το. Όχι, μπορεί αυτή η θεωρία του PT Timer. Η οποία μάλλον είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που. Μάλλον είναι κάτι διαφορετικό από το καραντί της Blizzard. Ναι. Λογικά η θεωρία του PT Timer σου λέει ότι. Εντάξει, πάντως έχει τύχει πολλές φορές ρε, πάνω από τα 20 packs να ανοίξω. Αφού το κάνουμε σε κάτι. Ναι, συνέχεια. Ναι, τι εννοείς, πάμε σε κλίμα παιχνιδιού, διότι Βαρεμάρας και Απόλλων. Ωραίες ερωτήσεις πάλι σήμερα. Εσύ τι έφτιαξες. Φαίνεται στις μερικές ότι πρέπει επειδή να. Επειδή τις υπερασπιζόσαμε με πάθος το κατάλαβα. Παρόλο που έλυσες. Δικές μου ήταν οι ερωτήσεις. Τι να κάνω, να ανοίξω κανένα πακ, να μυρίσω, να πάρω λίγη γνώση, τι θα κάνω. Θα μπορώ να το ψάξω μετά γιατί το έχω κοιτάξει στο παρελθόν. Για τη θεωρία του PT Timer. Συγκεκριμένα. Βαρεμάρας και Απόλλων λοιπόν περιμένουν για να αγωνιστούν. Να δούμε και τα bans των δύο παιχτών, αν είναι διαθέσιμα. Τα έχουμε.